τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Παπαναστάσης. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Παπαναστάση, για το γεγονός ότι είστε εδώ μαζί μας στον Prisma Radio και να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας. Θα ήθελα ένα αρχικό σχόλιο και εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που εκπροσωπείτε, αλλά και τη δική σας οπτική για την συζήτηση που ανοίγει και είναι στην δημόσια ατζέντα, είναι στην επικαιρότητα, διότι αύριο για τη συζήτηση που ανοίγει για το πολυνομοσχέδιο το λεγόμενο, αύριο στην Εθνική Αντιπροσωπεία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει ένα νέο αναπτυξιακό νόμο και έχουμε ήδη κάποιες αντιδράσεις και από τα σωματεία, έχουν προκηρυχθεί απεργιακές κινητοποιήσεις. Ποια είναι η δική σας οπτική, η δική σας θέση? Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι καινούργια, έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και φυσικά η Νέα Δημοκρατία σήμερα το συνεχίζει. Το πολυνομοσχέδιο αυτό, το οποίο ουσιαστικά, αν θέλετε, δημιουργεί και κατά την κυβέρνηση τις προϋποθέσεις της επερχόμενης ανάπτυξης για όλους, όπως το βαφτίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εμείς θα πούμε ότι πραγματικά είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Την κατεύθυνση της ανάπτυξης, μόνο που αυτή η ανάπτυξη δεν αφοράει όλους. Αφοράει τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αφοράει τα μονοπόλια, αφοράει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό λοιπόν το πολυνομοσχέδιο έρχεται να συνεχίσει τη σκληρή αντιεργατική πολιτική, η οποία ήδη προϋπήρχε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με την απαλληφή κάθε εργασιακή, κάθε νομοθετικής προστασίας των εργαζομένων, με τις μειώσεις των μισθών, και έρχεται σήμερα αυτό το πολυνομοσχέδιο να συνεχίσει αυτή ακριβώς την πολιτική, η οποία τσακίζει κάθε εργατικό και λαϊκό δικαίωμα όσον αφορά στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή, εντάσσεται μέσα στο πολυνομοσχέδιο και το ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικαλιστών, αλλά και, αν θέλει, η χειραγώγηση του δικαιώματος των εργαζομένων να διατρανώνουν την αντίθεσή τους απέναντι σε αυτά που βιώνουν. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα ουσιαστικά μας οδηγούν σε έναν εργασιακό μεσαίωνα. Τώρα, για κάποια κερασάκια που φαίνεται να υπάρχουν, που και προβάλλει η κυβέρνηση, σε αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι παρά το κερασάκι σε μια τούρτα η οποία είναι πραγματικά δηλητηριώδης, τοξική για τη συντριπτική πλειοψήφια των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι τίποτε καλό δεν πρόκειται να δουν από αυτή την ιστορία. Αντίθετα, το μόνο καλό θα το δουν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία καλούνται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Σαφής. Και φυσικά, αν θέλετε, η αυριανή πανελλαδική απεργία ουσιαστικά σε αυτό αποσκοπεί, στο να διατρανώσει την αντίθεση της πλατιάς μάζας των εργαζομένων σε αυτές τις κινήσεις. Μάλιστα. Πέρα από τις εξελίξεις που δρομολογούνται σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και με τα πρώτα νομοθετήματα που έρχονται στη Βουλή από την σημερινή κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουμε παράλληλα και άλλα θέματα τα οποία ανοίγουν και είναι, θεωρώ, εξίσου σημαντικά. Παραδείγματος χάρη, κύριε Παπαναστάση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αμερική σε ένα ταξίδι το οποίο έχει στο πρόγραμμά του διάφορες κρίσιμες συναντήσεις. Θα συναντηθεί, παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τον Ντόναλντ Τραμπ. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες συναντήσεις στο πρόγραμμα, όπως και με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ταγίπ Ερντογάν. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις και γεωπολιτικά, διότι εσείς έχετε μια εμπειρία, έχετε διατελέσει και αξιωματικό στις ενόπλες δυνάμεις, και θέλω και την οπτική του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί πολλοί συνδέουν και τον οικονομικό παράγοντα με το γεωπολιτικό σχεδιασμό που ξετυλίγεται και στην δική μας περιοχή, την περιοχή, ας το πούμε έτσι, της Ανατολικής Μεσογείου. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Είναι μια επίσκεψη, αν θέλετε, που σημειολογικά σηματοδοτεί την κορύφωση αυτών των διεργασιών, γιατί επί της ουσίας οι αποφάσεις έχουν συζητηθεί και ήδη έχουν ληφθεί σε σχέση με την, αν θέλετε, την εμπλοκή της Ελλάδας στα
ιμπεριαλιστικά, ιμπεριαλιστικές εξελίξεις εδώ στην περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Η κατάσταση η οποία εξελίσσεται αυτή την περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, γνωρίζει και ο κόσμος πάρα πολύ ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και τεταμένη. Ο λόγος αυτής της εξέλιξης είναι η ύπαρξη των μεγάλων, των τεράστιων θα έλεγα ποσοτήτων υδρογονανθράκων οι οποίοι έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή. Mm-hmm. Το θέμα είναι και είναι πολύ απλό το ερώτημα αυτό. Ίσως και η απάντηση είναι απλή. Απλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν εκπαιδεύσει τον κόσμο να μην το εξετάζει αυτό το πράγμα, γιατί και αυτά τα μέσα παίζουν το ρόλο τους. Το ερώτημα είναι, όταν η Κύπρος στο υπέδαφος της έχει τεράστιες ποσότητες υδρογονανθράκων, το αντίστοιχο η Ελλάδα, το Ισραήλ και οι άλλες χώρες της περιοχής, ποιος είναι ο λόγος που συγκεντρώνονται οι τεράστιες αρμάδες των μεγάλων υπεριαλιστικών χωρών σε αυτή την περιοχή? Είναι ένα πολύ απλό ερώτημα. Όπως πολύ απλή είναι και η απάντηση, η οποία δεν είναι άλλη από το ότι βρίσκονται σε αυτή την περιοχή αυτές οι αρμάδες, γιατί τα μεγάλα μονοπόλια τα οποία ασχολούνται με την εξόρυξη και διακίνηση υδρογονών ανθράκων των χωρών αυτών θέλουν να τους καταλυστεύσουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και η επίσκεψη, η εμπλοκή της Ελλάδας και αυτό που εκπροσωπεί, να επανέλθω στο ερώτημά σας, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδράζεται πάνω σε αυτή την πλατφόρμα. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και είναι γνωστό ένας διάλογος που η δεύτερη του φάση θα αρχίσει σε λίγο καιρό. Μάλιστα ήδη έχει προαναγγελθεί και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, του Πομπέο. Είναι οι συζητήσεις για την στρατηγική, σε στρατηγικό επίπεδο, ρύθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτικών βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόθεση, η απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών και η μηδενική αντίσταση απέναντι σε αυτή την απέτηση των ελληνικών κυβερνήσεων είναι να μετατραπεί το σύνολο της Ελλάδας, το σύνολο της ελληνικής επικράτειας σε μια απέραντη στρατιωτική βάση. Και αυτό δεν είναι, αν θέλετε, λόγια του αέρα. Πρέπει να δούμε, πέρα από την κορυφαία βάση της Σούδας για τις αμερικανικές επιχειρησιακές δράσεις εδώ στην περιοχή, ήδη έχουμε την εγκατάσταση στην Λάρισα των ντρόνς, τα οποία πέρα από αυτό τη φραστική, αν θέλετε, πολύ μικρή περιγραφή, ντρόνς στη Λάρισα, επιχειρησιακά είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο αναλαμβάνει η Αμερικανική κυβέρνηση για να στηρίξει τα συμφέροντά της με αυτά τα ντρόνς. Με αυτά τα εργαλεία μπορεί να επιβλέπει από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής μέχρι τις παρυφές της Ρωσίας να επιβλέπει, όχι μόνο να επιβλέπει, αλλά να έχει και αποτελέσματα πολεμικά. Με αυτά τα αεροσκάφη φέρουν και πυρομαχικά. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Ήδη βρίσκεται δρομολογημένη η δημιουργία μιας πολύ μεγάλης βάσης στα βόρεια της χώρας μας, σε μια περιοχή πολύ καυτή, αν θέλετε, και το αντιλαμβάνεστε γιατί το λέω, για τα ελληνικά συμφέροντα στον Εύρο. Μια βάση τεράστια, η οποία αμερικανική, η οποία πέρα από τον ανεφοδιασμό που μπορεί λόγω του μεγάλου μεγέθους του λιμανιού, μπορεί να προωθεί στρατεύματα στα σύνορα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας, μπορεί να φράζει, να επιβλέπει και να ρυθμίζει την κίνηση στα στενά, στον Βόσπορο, ούτως ώστε να γίνεται ο ρυθμιστικός παράγοντας μετακίνηση δυνάμεων από τη Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης οι Αμερικάνοι ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν εκεί πέρα σταθμό επανυγροποίησης φυσικού αερίου, το οποίο θα εισάγεται από την Αμερική. Βλέπετε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και φυσικά είναι κι άλλα, είναι τα νησιά, είναι Σύρος, με τον εώρη του Σύρου να γίνεται ένα επισκευαστικό κέντρο του 6ου Αμερικανικού στόλου. Και πολλοί τονίζουν, συγγνώμη που σας διακόπτω, και τη σύνδεση και το ρόλο που μπορεί να παίξει και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε αυτή την ιστορία. Βέβαια, μα το λιμάνι αυτό, όταν ανέφερα διακομετατιστικό κέντρο, αυτό εννοούσα το λιμάνι. Όλα αυτά τα πράγματα, για να μην μακρηγορώ, τα ξέρει εξάλλου ο κόσμος, είναι φοβερά επικίνδυνα, γιατί όπου υπάρχει αυτή η εγκατάσταση αμερικανικών και νατοϊκών δυνάμεων, την ίδια στιγμή αυτές οι περιοχές στοχοποιούνται.
στοχοποιούνται από τον αντίπαλο και ο ελληνικός λαός δεν έχει κανένα λόγο να γίνεται θύμα. Γιατί θύμα θα γίνει μέσα στα μεγάλα συμφέροντα, τα ιμπεριαλιστικά τα οποία υπάρχουν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία. Δεν έχει να κερδίσει με δυο λόγια τίποτα ο ελληνικός λαός από αυτά. Έχει να πληρώσει τεράστια κόστη και αν είναι μόνο οικονομικά, είναι οικονομικά. Δυστυχώς όμως δεν θα είναι μόνο οικονομικά. Θα είναι και κόστη αν... και είναι, δεν είναι καθόλου απίθανο συμβεί και αυτό μια πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις, πολύ μεγαλύτερα πράγματα, πολύ πιο οδυνηρά που θα έχουν τραγικές συνέπειες και το αντιλαμβάνεστε αυτό. Μάλιστα, πιάνομαι από, από την τελευταία ατάκα σας, να το πούμε έτσι, από την τελευταία σας δήλωση περί πιθανής και εμπλοκής σε μια πολεμική σύραξη και θέλω να σας ρωτήσω, για να το πάω και ένα βήμα παραπέρα στη συζήτησή μας, αν προβληματίζεστε σε σχέση και με το πιο τεταμένο σκηνικό μεταξύ και των δυνάμεων του Ιράν που μπαίνει στο κάδρο έτσι και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μετά από την τελευταία επίθεση με drones και σε συγκεκριμένη εταιρεία πετρελαιοειδών στην Σαουδική Αραβία, στις εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Είναι γνωστές οι σχέσεις Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μυρίζει μπαρούτι η περιοχή, η αλήθεια είναι. Βεβαίως και μυρίζει μπαρούτι, βεβαίως και είναι ακριβώς όπως θα γράψατε πιθανόν και πιο επικίνδυνα. Θα μου επιτρέψετε μόνο να πάω ένα επίπεδο πιο πέρα από αυτό που αναφέρατε για να δούμε τη ρίζα του κακού. Αυτή τη στιγμή η αντιπαλότητα Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών με την εμπλοκή και των χωρών που είναι εκεί πέρα γύρω σε αυτή την περιοχή. Θα πρέπει να δούμε γιατί γίνεται και να το εξηγήσουμε στον κόσμο εκλαγευμένα να κατανοήσει γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Είναι άραγε στο DNA των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν να τσακώνονται μεταξύ τους να φτάνουν σε πολέμους. Όχι. Υπάρχει ένα υπόβαθρο και αυτό το υπόβαθρο είναι οικονομικό και σχετίζεται αν θέλετε, για τον ίδιο λόγο που βρίσκονται και στην Ανατολική Μεσόγειο, σχετίζεται με την επικυριαρχία που επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε μια περιοχή η οποία διαθέτει και αυτή τεράστιο πλούτο, υδρογονάνθρακες. Πάλι στην αντιπαλότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ρωσία, βλέπετε ότι κάτω από κάθε τέτοια αντιπαλότητα υπάρχουν οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για την κυριότητα ξένων πόρων, δηλαδή κάνουν μνημόσυνο, θέλουν να κάνουν μνημόσυνο με ξένα κόλυβα αυτές οι δυνάμεις. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν εγκαταστήσει τεράστιο αριθμό βάσεων στην περιοχή του Αραβικού κόλπου, στην περιοχή στα σύνορα, θέλετε, στην περιφέρεια του Ιράν. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις εκεί στην περιοχή. Απ' την άλλη μεριά το Ιράν εξελίσσεται σε μια περιφερειακή δύναμη με μεγάλη ισχύ και με προϋποθέσεις προσετερισμού χωρών οι οποίες βρίσκονται γύρω από αυτό. Αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι για τα αμερικάνικα συμφέροντα είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που υπάρχει αυτή η διαπάλη και αυτή η διαπάλη φυσικά κρύβει τεράστιους κινδύνους και ως γνωστόν όταν τα βουβάλια παλεύουν στο βούρκο την πληρώνουν τα βατράχια και στην προκειμένη περίπτωση θα είναι οι λαοί της περιοχής οι οποίοι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από αυτά. Μάλιστα, σαφής. Θέλω να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπαναστάση, που νομίζω σχηματικά μπορεί να το περιγράψει κανείς στο τι κάνουμε εμείς, τι κάνει ο λαός, τι κάνουν οι εργαζόμενοι, οι πολίτες που, εν πάση περιπτώσει, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εδώ και χρόνια εκπροσωπεί και θέλει, θεωρώ, να εκπροσωπεί και τα επόμενα χρόνια και να είναι σε μια διαρκή επικοινωνία μαζί του. Και το λέω αυτό διότι νομίζω ότι σχετίζεται και με την πρώτη ερώτηση που σας έθεσα σε σχέση και με το πολυνομοσχέδιο και την συζήτηση σε οικονομικό και εργασιακό επίπεδο που ανοίγει και στην Βουλή. Πώς ο κόσμος, οι εργαζόμενοι μπορούν να οργανωθούν σε μια διαφορετική κατεύθυνση και να μην μπαίνουν εύκολα και σε μια λογική είτε περί ανάπτυξης, μιλήσαμε και για τους υδρογονάνθρακες και στη δικιά μας περιοχή γίνεται μια τέτοια συζήτηση και μάλιστα ακούγονται με πολύ μεγάλη ευκολία ζητήματα όπως νέες θέσεις εργασίας. Το θέμα είναι και με τι όρους γίνεται αυτή η ανάπτυξη πολλές φορές. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι η οργάνωση παίζει ένα ρόλο. Επομένως, ποια είναι η θέση σας σε σχέση με την απάντηση που πρέπει να έχουν οι ενεργοί πολίτες, οι εργαζόμενοι και η νεολαία?
Έχει πολύ βάθος το ερώτημα το οποίο κάνατε και σχετικά με αυτό θέλω να πω το εξής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μέσα από τις θέσεις και τις αρχές του είναι σε μια διαρκή προσπάθεια να αναλύει και να εκλαϊκεύει αυτές τις θέσεις, ούτως ώστε να γίνονται κατανοητές από το σύνολο των εργαζομένων, των συνταξιούχων, της νεολαίας και όσον αφορά σε όσους μάλλον έχει επιπτώσει σε αυτή η πολιτική, η αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων. Εμείς λέμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η αστική τάξη της Ελλάδας έχει ένα εργαλείο στα χέρια της και αυτό το εργαλείο είναι η κυβέρνηση, η οποία νομοθετεί και αν θέλετε νομιμοποιεί τις απαιτήσεις της. Διαχρονικά ο λαός, οι εργαζόμενοι, αν καθίσει και ανατρέξει στο παρελθόν, θα δει ότι σε καμιά περίπτωση δεν υπήρξε φιλολαϊκή νομοθέτηση συνολικά όσον αφορά τα εργασιακά, τα οικονομικά, την παιδεία, την υγεία, όλους αυτούς τους τομείς. Δεν είναι τυχαίο ότι στο τέλος κάθε τετραετίας, όταν κυβερνητικής τετραετίας των κομμάτων που κυβερνούν, κάνει τη σούμα του τι πέρασε αυτή την τετραετία, βλέπει ότι η τσέπη του είναι πάντα λίγο πιο αδιανή. Το αντίστοιχο όμως, γιατί μιλάμε για μια ταξικής κατεύθυνσης προβληματισμό, mm-hmm. Το αντίθετο, οι επιχειρήσεις δεν έχουν αυτή την αντιμετώπιση. Κάθε χρονιά γίνονται πιο πλούσιοι. Βλέπουμε στην Ελλάδα ο αριθμός των εκατομμυριούχων αυξάνει, τα κέρδη των επιχειρήσεων μέσα από τους ισολογισμούς που δημοσιεύονται είναι αυξημένα. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή αν θέλετε, η διαφοροποίηση? Γιατί οι κυβερνήσεις, και αυτό είναι η απάντηση, σαν αστικές κυβερνήσεις που είναι, χρησιμοποιούν τον λαό, τον πλούτο που παράγει, για να αυξάνουν τα κέρδη τους σε μεγάλες επιχειρήσεις. Εμείς λοιπόν λέμε στους εργαζόμενους, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, να καθίσουν και να δουν πού βρίσκονται τα συμφέροντά τους. Τα συμφέροντά τους βρίσκονται στις κυβερνήσεις από τα κόμματα εξουσίας, τα οποία κατά καιρούς υπάρχουν, δεν είναι πάντα τα ίδια. Σημαντικό είναι για την αστική τάξη να έχει το δίπολο εναλλαγής. Όταν ο λαός δυσαρεστείται από το ένα κόμμα, να έχει την εναλλακτική λύση, η οποία πολλές φορές φαινομενικά είναι διαφορετική, αλλά επί της ουσίας εξυπηρετεί τα συμφέροντα. Παραμένει ίδια, ναι. Η ίδια, αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που βρίσκονται μέσα στη Βουλή, τα οποία είδαμε και στην προηγούμενη κυβέρνηση τον ρόλο που παίξανε. Mm-hmm. Κοιμόμασταν με 5 κόμματα το βράδυ και το πρωί ήταν 4, ήταν 3 ή δεν ξέραμε πόσους βουλευτές έχουμε. Αυτή είναι η αστική τάξη, αυτή είναι η εξουσία τους. Εμείς λοιπόν λέμε στους εργαζόμενους να δούνε πού βρίσκονται τα συμφέροντά τους. Εμείς τους καλούμε σε έναν δρόμο ο οποίος οφείλουμε να πούμε δεν είναι ο εύκολος δρόμος. Και γιατί δεν είναι ο εύκολος? Γιατί εμείς δεν θα τους τάξουμε χατήρια ότι θα τους βολέψουμε. Εμείς θα τους πούμε ελάτε και βάλτε πλάτη στον αγώνα που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα σήμερα ενάντια σε όλες αυτές τις δυνάμεις που δυναστεύουν τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους. Αυτές που καταδικάζουν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, τα δικά τους παιδιά, τα παιδιά των εργαζομένων, των λαϊκών νοικοκυριών, των οικογενειών, να φεύγουν και να πηγαίνουν εκτός Ελλάδας φτηνό κρέας στις κρεατομηχανές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σταθούν δίπλα στο Κομμουνιστικό Κόμμα, να το στηρίξουν, να στηρίξουν τους αγώνες σε κάθε επίπεδο. Για να μπορέσουμε πραγματικά να γίνουμε πιο δυνατοί και να αποτινάξουμε αυτόν τον ζυγό ο οποίος βιάζει τη ζωή των λαϊκών οικογενειών καθημερινά. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστάση, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα ξεδιπλωθεί και αυτός ο σχεδιασμός από πλευράς και κυβέρνησης αλλά και των άλλων ισχυρών παικτών σε αυτήν την σκακέρα. Να πούμε κλείνοντας ότι χθες ολοκληρώθηκε και με επιτυχία και το Φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας στην Αθήνα στο Παρακαντών. Είναι το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της χώρας μας. Ισχύει με δεκάδες χιλιάδες θεατές νεολαίους και αυτό είναι σημαντικό που είναι ουσιαστικά και η ελπίδα αυτής της κοινωνίας και με θελοντές και τα μέλη της νεολαίας και του κόμματος τα οποία έτσι αναγεννήσανε και το πάρκο Αντώνης Τρίτσης στην ακριβώς, Αθήνα. Ακριβώς. Να τα λέμε όλα γιατί εντάξει. Λοιπόν, ακριβώς έτσι. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλούς αγώνες. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Παπαναστάση. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.